Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Μια ερώτηση είναι δυνατά όμως. Γέροντα Αγάθωνα, και οι παλαιομυρολογίτες σας κατηγορούν ότι είστε συγκαταβατικός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί συνεχίζετε το μνημόσυνό του. Παράλληλα, εσείς στην υποδοχή του φέτος δεν πήγατε. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό? Δεν έχω σας πω τίποτα. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα να μνημονεύω τον Πατριάρχη. Όχι αυτό τώρα. Και τον προηγούμενο. Ναι, πριν από χρόνια, ας πούμε, η οικονομία του Θεού όχι το έκανα ασχημένο. Ήμουν εδώ έξω, ήμουν σε ένα πνευματικό μου παιδί. Και εκεί που έβλεπε στην τηλεόραση, βλέπω στην τηλεόραση τον Πατριάρχη να βγαίνει. Λειτουργούσε, είχε που λέμε εμείς οι ιερείς αγαπήσουμε αλλήλους, να βγαίνει από την Αγία Τράπεζα και ο Πάπας καθόταν στο δεσποτικό και αγκαλιάζονται. Εγώ μόνο το είδα εκείνο το πράγμα, είχα να κοιμηθώ 3-24 ώρα. Παίρνω το δικό μου του γέροντα που είναι στην Αμερική, το λέω, εγώ κόβω το μνημόσυνο. Είδα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση, δεν το έκανα σκημαία, απλώς το είδα, δεν μπορώ να το αντέξω, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ακόμα στο μνημόσυνο. Και με παρακάλεσε ο γεροντάς μου από την Αμερική και μου λέει: αγόρι μου, έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Πλην όμως, εμείς είμαστε τέσσερα αδέρφια. Καρακάλο, Φιλοθέο, Ξεροποτάμου, Σταμονίτο. Τα άλλα τρία αδέρφια σου μου λέει: δεν μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Δεν έχουν αυτό το τσαγανό που έχεις. Γι' αυτό κάνω για μένα. Και έκανα στον γεροντά μου και δεν έκοψα το μνημόσυνο.